Την άμεση επαναλειτουργία των σφαγείων του Βόλου ζήτησαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και οι εκδοροσφαγείς κατά τη διάρκεια σύσκεψης σήμερα το μεσημέρι στο πρώην Δημαρχείο Σονίας. Μετά τις δεσμεύσεις του Δημάρχου Βόλου και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ότι θα στηρίξουν τη νέα προσπάθεια σωτηρίας των σφαγείων, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, εργαζόμενοι δηλαδή και κτηνοτρόφοι, ξεκαθάρισαν σήμερα ότι από την ερχόμενη Δευτέρα κιόλας τα σφαγεία πρέπει να ανοίξουν και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εμείς θέλουμε να κατοχυρώσουμε το εξής, ότι τα σφαγεία θα παραμένουν όλο το χρόνο ανοιχτά για τους κτηνοτρόφους, ότι δεν θα ξανακλείσουν. Παρακαλούνται ο κύριος Σκοτεινιώτης και ο κύριος Αγοραστός να επικρατήσει η λειτουργία επιμονίμου βάσης των σφαγείων. Αυτά τα παιχνίδια δεν παίζονται εις βάρος μια παραγωγή τάξη, αλλά και σε 200.000 πληθυσμό. Εμείς, σαν εκδόρες σφαγείς, θα θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν τώρα στο σφαγείο, τα 4 άτομα, να βάλουν φόρμες και να μπουν με σφαγείο και να καθαρίζουν το σφαγείο και να κάνουν τις καρέκλες. Εγώ αυτό απαιτώ, γιατί έκανα πολλά χρόνια και τους μισθούς από αυτούς να κάνουν περικοπή όπως κάναμε και εμείς. Φτάνουμε σε σημείο να παίρνουμε τα μισά λεφτά από ό,τι δουλεύαμε. Τα σφαγεία του Βόλου κόστησαν σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ και όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας τους συνεχώς επιδοτούνταν χωρίς όμως να καταστούν ποτέ βιώσιμα. Το σημερινό χρέος τους φτάνει τα 400.000 ευρώ και η νέα διοίκηση καλείται να κερδίσει ένα δύσκολο στοίχημα με δεδομένη τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ευρύτερη περιοχή. Ευελπιστώ ότι και οι κρεοπόλες και οι έμποροι και οι κτηνοτρόφοι, πέρα από τα λόγια, να είναι και πράξεις και να προσεγγίσουν τα σφαγεία εδώ και να μην τρέχουν στην Κυρτώνη ή στον Τίνευο ή αλλού. Ή στον Αλμυρό. Από Δευτέρα, γιατί από Δευτέρα θα λειτουργήσουν κανονικά. Κάτι άλλο που θέλω να πω όμως και είναι πολύ βασικό, ταυτόχρονα με την καινούργια διοίκηση θα ξεκινήσουν διαδικασίες ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και μια σωστή παράδοση από την προηγούμενη διοίκηση το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στα σφαγεία.